διάστημα που θα έχουμε την εκλογή Προέδρου Δημοκρατία. Έτσι. Και σήμερα θα μας απαντήσει λοιπόν πρώτος ποιος. Ο κύριος Γεγέρο. Ποιο θα προτείνετε εσείς. Κατά τα πρώτη που θα προτείνετε. Ποιο θα προτείνετε για Πρόεδρο Δημοκρατίας. Κύριε Γεγέρο, το κίνημα αλλαγής. Το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι η διαδικασία με την οποία θα εκλεγεί. Μου το βάζετε γενικά πρόσωπο. Όχι, όχι. Η διαδικασία με την οποία εκλεγεί είναι σε εξέλιξη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση κάνει ένα τεράστιο λάθος. Υποβαθμίζει το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, προτείνοντας όχι μόνο με την ψήφο βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ στην προτείνουσα Βουλή την προηγούμενη, προτείνοντας όχι μόνο 151, αλλά και κάτω από 150. Αν είναι δυνατόν να μην μπορούν οι πολιτικές δυνάμεις σε μια χώρα να συνοηθούν για ένα υψίστου συμβολισμού βέβαια, έτσι, θεσμό που είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εμείς λοιπόν δεν αμολάμε ονόματα, ούτε έχουμε μπει στην ονοματολογία. Λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει να διαφυλαχθεί πρώτα από την συνταγματική αναθεώρηση, η οποία πρέπει να περάσει έτσι. Η σχετική πλειοψηφία με 130 πρόεδρο της Δημοκρατίας, όχι. Πρέπει να είναι ένα πρόσωπο από την κεντροαριστερά, γιατί η συγκατοίκηση έχει ωφελήσει τη χώρα. Γιατί όμως να πείτε ένα πρόσωπο, γιατί. Δεν έχουμε μπει στο διαγωνισμό ακόμα. Κύριε Ρίγα, πρόσωπο. Να το πω αμέσως μετά, μόλις κάνω μια παραδείγμα. Θα το πω. Α, θα πείτε εσείς.